Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στο τρίγωνο Γερμανίας-Τουρκίας-Ελλάδας, ο Άντονι Μπλίνκεν. Ήρεμα νερά πριν και μετά τις κάλπες σε Αθήνα και Άγκυρα αναζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εν μέσω της τραγωδίας του σεισμού. Με τη σφραγίδα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο τέταρτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών-Ελλάδας. Συγκίνηση και υπερηφάνεια για τους Έλληνες διασώστες της ομάδας ειδικών αποστολών που επέστρεψαν από την Τουρκία. Έκλεψε την παράσταση η Σούγκαρ, το Λαμπραντόρ που εντόπισε δύο άτομα στα χαλάσματα κατεστραμμένων κτιρίων. Νηστίσιμα προϊόντα, κατεψυγμένα θαλασσινά και χαλβά στο καλάθι της Σαρακοστής που ανακοινώθηκε. Από την προσεχή Τετάρτη παίρνει θέση στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Αποθέωση για τον τεράστιο Μίλτο Τεντόγλου. Του ακύρωσαν κορυφαίο άλμα και πέταξε στα 8.41, σημειώνοντας και πάλι την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο. Οριστικοποιήθηκε, κυρίες και κύριοι, το κρίσιμο ταξίδι του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, σε Αθήνα και Άγκυρα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα ταξιδέψει σε Τουρκία και Ελλάδα σε μια προφανή προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρηθεί ήρεμο κλίμα πριν αλλά και μετά από τις εκλογές που θα έχουν και οι δύο χώρες. Η Ουάσιγκτον χαιρέτησε με θερμά λόγια τη στάση της Αθήνας μετά από τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία με την Υφυπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αρμόδια για θέματα Ευρώπης, Κάρεν Ντόνφριντ, να εστιάζει στο θετικό κλίμα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Νίκου Δένδια στη γειτονική χώρα. Σε μια προσπάθεια να οδηγηθούν Τουρκία και Ελλάδα στις κάλπες μέσα σε ήρεμα νερά, το State Department χαιρέτησε με θερμά λόγια τη στάση της χώρας μας και την εικόνα του εναγκαλισμού Δένδια Τσαβούσογλου στα Άδανα. Η εικόνα των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδος και Τουρκίας να βλέπουν μαζί την απίστευτη καταστροφή που προκάλεσε ο σεισμός στην Τουρκία ήταν συγκινητική. Γι' αυτό υπάρχουν οι σύμμαχοι, γι' αυτό υπάρχουν οι φίλοι. Με τον διάλογο, οι διαφορές επιλύονται ή δημιουργούν συγκλίσεις, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Δένδιας, με τον Υπουργό Εξωτερικών να επαναλαμβάνει ότι η βασική κατευθυντήρια αξία αποτελεί ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου. Μπορούμε να ελπίζουμε ότι μέσα από την εγκαρδιότητα θα προκύψει σε ορατό χρόνο ένα ασφαλέστερο μέλλον. Εμείς προσφέρουμε διαχρονικά και πάντα κλάδο ελέας. Διατηρούμε βέβαια ως χώρα και το δικαίωμα να έχουμε ξύφος. Στόχος της επίσκεψης Μπλίνκεν σε Άγκυρα και Αθήνα στις 19 και 21 Φεβρουαρίου αντίστοιχα είναι μεταξύ άλλων η επανέναρξη του ελληνοτουρκικού διαλόγου μετά τις εκλογές. Δεν θεωρείται άλλωστε τυχαίο το γεγονός πως ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί και με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί κανείς να θυμηθεί στην ελληνική ιστορία περίοδο στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είχαν δομημένο στρατηγικό διάλογο με την Ελλάδα σε ετήσια βάση και ο Υπουργός των Εξωτερικών θα ερχόταν κάθε χρόνο στην Ελλάδα, θα πήγαινε ο Έλληνας Υπουργός στη Ουάσιγκτον. Επίσης, η παρουσία Μπλίνκεν στη διάσκεψη για την ασφάλεια στο Μόναχο δείχνει την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να τοποθετήσουν εκ νέου το Βερολίνο σε ρόλο τοποτηρητή των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Επέστρεψαν το πρωί οι εθελοντές της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών που είχαν μεταβεί στην Τουρκία μετά τους φωνικούς σεισμούς. Περιέγραψαν τις σκηνές φρίκης που αντίκρισαν σε κατεστραμμένες πόλεις της Τουρκίας. Συγκλονιστική είναι μάλιστα η μαρτυρία του προέδρου της ομάδας, ο οποίος λέει ότι μύριζε παντού θάνατος. Την παράσταση έκλεψε η Σούγκαρ, το Λαμπραντόρ διασώστης, που εντόπισε δύο ανθρώπους, τους οποίους στη συνέχεια απεγκλώβησαν από τα χαλάσματα. Οδηγούσαν επί ώρες. Διένυσαν πάνω από 1.300 χιλιόμετρα για να προσφέρουν εθελοντικά βοήθεια σε όποιον μπορούσαν. Πέρα από το μέγεθος, αυτό που βλέπαμε, το ότι δεν υπήρχε ένα κτίριο στα πέντε που ήταν σε σχετικά καλή κατάσταση, δεν ξέρω αν ήταν κατοικήσιμο ή όχι, οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκτός κτιρίων, χωρίς
τροφή, χωρίς νερό, χωρίς ρούχα, αλλά και η εικόνα των ανθρώπων που περιμένανε για να βγουν οι δικοί τους από τα χαλάσματα, είτε ζωντανοί, είτε νεκροί. Είναι η επιλεκτή ομάδα ειδικών αποστολών με 35 εθελοντές που έσπευσε από την πρώτη στιγμή στη γείτονα χώρα. Η καταστροφή είναι τόσο μεγάλη όσο βλέπετε κι εσείς, όσο ξέρετε κι εσείς. Υπάρχουν πάρα πολλά θύματα, πάρα πολλοί κόσμος και ίσως τις επόμενες μέρες να δούμε περισσότερα πράγματα. Αυτό που ίσως δεν περνάει από την εικόνα είναι μερικά πράγματα όπως έχει να κάνει με την οσμή, με τη μυρωδιά που υπάρχει εκεί πέρα. Μετά από μία εβδομάδα δύσκολης μάχης στα συντρίμια της Καχράν Μανμαράς, τις πόλεις που ισοπαίδωσε ο φωνικός σεισμός επέστρεψαν κουρασμένοι αλλά και συγκλονισμένοι για τα όσα είδαν, άκουσαν και βίωσαν. Τα κτίρια που είχαν μείνει ήταν ελάχιστα συγκριτικά με το πόσο είχαν πέσει. Νομίζω ότι σε ένα ποσοστό το 80% της πόλης πλέον δεν υπάρχει. Άνθρωποι στους δρόμους, άνθρωποι να μην έχουν που να μείνουν, να ψάχνουν τους δικούς τους ανθρώπους, να μας βλέπουν και να μας παρακαλούν να τους βγάλουμε από τα συντρίμια έστω και νεκρούς. Μιλούν στην κάμερα του Action 24 και περιγράφουν τις εικόνες απόλυτης καταστροφής και φρίκης που έζησαν. Δεν μπορούν να περιγραφούν. Καμία σχέση με όλα όσα είχαμε ως εικόνα εμείς στο μυαλό μας, παραμένοντας στο σπίτι μας. Κατεστραμμένη πόλη, συντρίμια και παντού πόνος, γνωρίζοντας ότι κάτω από όλα αυτά τα συντρίμια υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι και οι δικοί τους, όσοι τελικά είχαν καταφέρει να μείνουν εν ζωή, περιμένανε πώς και πώς να πάει βοήθεια και σε αυτή την περίπτωση εθελοντές βοήθησαν πάρα πολύ στην ανέβρεση. Σήμερα το πρωί, με καράβι μέσω Μυτιλίνης, έφτασαν οι Έλληνες εθελοντές από την Τουρκία. Οι μαρτυρίες και όσα μας περιγράφουν είναι συγκλονιστικά. Μαζί με τους εθελοντές, πάντα δίπλα τους βρισκόταν η Σούγκαρ, το λευκό λαμπραντόρ, που εντόπισε κάτω από τα χαλάσματα δύο ζωντανούς θαμμένους κάτω από τόνους τσιμέντου. Έδωσε το στίγμα, εντοπίστηκαν από τους διασώστες και απεγκλωβίστηκαν. Με τις έρευνες να φτάνουν σιγά-σιγά στο τέλος, οι εθελοντές μιλούν για όσα δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Δύσκολη αποστολή. Είναι μεγάλη ζημιά που έχει γίνει. Πια πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχουν να βρούνε άλλους ζωντανούς. Γι' αυτό και βάλαν μπολντόζες και μας διώξανε. Είχαμε σκοπό να κάτσουμε δύο μέρες ακόμα, αλλά το κράτος μας έδιωξε ότι βάζει μπολντόζες. Οι Έλληνες εθελοντές έδωσαν μάχη όλες αυτές τις ημέρες και συνέχιζαν μέχρι τη στιγμή που οι ελπίδες έσβησαν και μπήκαν οι μπολντόζες. Σε δυσθεώρητα ύψη φτάνει το κόστος της ανοικοδόμησης των περιοχών που επλήγησαν από τον φωνικό σεισμό στην Τουρκία. Την ίδια ώρα η τουρκική οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες με την υποτίμηση της λίρας και τον αυξανόμενο πληθωρισμό. Τα σενάρια της επόμενης ημέρας στην πολιτική ζωή της Τουρκίας απασχολούν τα διεθνή μέσα, ενώ πληθαίνουν τα σενάρια για αναβολή των εκλογών του Μαΐου. Φουντώνουν τα σενάρια στην Τουρκία ότι ο Ταγίπ Ερντογάν θα αναβάλει τις εκλογές για να μην αντιμετωπίσει τον θυμό των ψηφοφόρων στις κάλπες. Το 2018, στις προεδρικές εκλογές, ο Ερντογάν κατάφερε να αποσπάσει το 55% των ψήφων στις περιοχές που σήμερα έχουν ισοπεδωθεί από το σεισμό. Σήμερα το μέλλον του είναι τουλάχιστον αβέβαιο. Ο παλαιός συνεργάτης και στέλεχος του κόμματος του Ερντογάν, Μπουλέντα Ρίτς, κατηγορείται ότι λειτουργήσε ως λαγός και έφερε στο προσκήνιο το αίτημα αναβολής των εκλογών του Μαΐου. Να έχετε μέσα σας τον φόβο του Θεού. Υπάρχουν ακόμα πτώματα στα ερείπια. Πώς μπορούμε να μιλάμε για εκλογές όταν οι ψηφοφόροι δεν είναι εκεί? Το θέμα και τα σενάρια της επόμενης ημέρας στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας μετά το σεισμό απασχολούν και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Το Reuters, σε δημοσίευμα με τίτλο «Πώς ο σεισμός έριξε το εκλογικό πλάνο της Τουρκίας σε αναβρασμό», αφήνει να εννοηθεί ότι μία αναβολή θα ευνοούσε τον Τούρκο πρόεδρο. Αν και η τουρκική δικαιοσύνη συλλαμβάνει καθημερινά εργολάβους για τα κτίρια που κατέρευσαν, εντούτοις ο Ταγίπ Ερντογάν αρνείται την πολιτική ευθύνη. Tüm binaların %98'sinin 1999 yılı öncesi inşa edilenler olması bize bina standardı ve denetimi konusunda kat ettiğimiz ilerlemeyi göstermekle birlikte işi daha sıkı tutmamız gerektiğini de hatırlatıyor. Ταυτόχρονα, ο Ταγίπ Ερντογάν έχει να αντιμετωπίσει την ανοικοδόμηση των περιοχών αυτών με άδεια κρατικά ταμεία. Η τουρκική οικονομία βουλιάζει από την υποτίμηση της τουρκικής λίρας και τον υψηλό πληθωρισμό.
Το κόστος ανοικοδόμησης αναμένεται να ξεπεράσει τα 84 δισεκατομμύρια δολάρια, γι' αυτό και ήδη έχουν ξεκινήσει να συγκεντρώνονται χρήματα για τους πληγέντες. Η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε ότι προσφέρει βοήθεια 1,78 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πάντως, καθηγητές συνταγματικού δικαίου υποστηρίζουν ότι είναι ερώτημα εάν ο Ερντογάν θα μπορεί να είναι υποψήφιος για επανεκλογή, εάν οι κάλπες στηθούν μετά τον Ιούνιο. Τα θαύματα δεν έχουν τέλος στην Τουρκία. 248 ώρες μετά το φωνικό χτύπημα του σεισμού, διασώστες απεγκλώβησαν 17χρονοι από την περιοχή Καχραμάν Μαράς. Την ίδια ώρα οι νεκροί σε Τουρκία και Συρία έχουν ξεπεράσει τις 42.000. Η Βάσο Μητρομάρα είναι μαζί μας για να μας ενημερώσει. Βάσο. Στους 42.187 νεκρούς ανέρχεται ο αριθμός τους σε Τουρκία και Συρία μέχρι και αυτήν την ώρα. Τώρα, 11 μέρες μετά το φωνικό σεισμό, όπως είπες και εσύ, Ιωάννα, συνεχίζονται τα θαύματα. Η 17χρονη Αλέινα ανασύρνεται ζωντανή από τα συντρίμμια 248 ώρες μετά στην περιοχή Καχραμάν Μαράς. Ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί απ' έξω ξέσπασε σε χειροκροτήματα μόλις οι διασώστες πλησίασαν. Το ασθενοφόρο, το οποίο συνέχεια μετέφερε και το κορίτσι στο νοσοκομείο. Ακόμα μία διάσωση είχαμε 228 ώρες μετά το χτύπημα του φωνικού εγκέλαδου, όταν διασώθηκε ένα 13χρονο αγοράκι από τα ερείπια ενός κατεστραμμένου κτηρίου στην πόλη Αντάκια, μετά από μία δραματική επιχείρηση διάσωσης. Και η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας της Αργεντινής στην Τουρκία διέσωσε 3 ακόμα ανθρώπους στην περιοχή Χατάι, μεταξύ των οποίων ήταν 2 ενήλικοι και ένα παιδί, οι οποίοι ήταν εγκλωβισμένοι και οι ίδιοι για 228 ώρες στα συντρίμμια του σπιτιού τους. Τώρα, Βάσο, πριν από λίγη ώρα όμως ολοκληρώθηκε στην Άγκυρα η συνάντηση που είχε ο Στόλτενμπεργκ με τον Τσαβούσογλου. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Ιωάννα, βρίσκεται στην Τουρκία για να εκφράσει έμπρακτα τη στήριξη της συμμαχίας μετά το φωνικό σεισμό. Στο επίκεντρο, ωστόσο, των συζητήσεων με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου μπήκε το θέμα της διερεύνησης με την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας, τις οποίες έχει μπλοκάρει η Άγκυρα. Επικυρώστε τώρα ταυτόχρονα την ένταξη των δύο χωρών, είπε ο Γιάνς Στόλτενμπεργκ στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Ο κύριος Τσαβούσογλου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο το τουρκικό κοινοβούλιο να επικυρώσει την ένταξη της Φιλανδίας, όχι όμως και της Σουηδίας, για την οποία επανέλαβε ότι δεν έχει εκπληρώσει όσα έχουν συμφωνηθεί για τα θέματα ασφαλείας. Mm-hmm. Για την Τουρκία, Ιωάννα, τα θέματα ασφαλείας αφορούν στις κατηγορίες ότι η χώρα προσφέρει καταφύγιο σε μαχητές και υποστηρικτές των Κούρδων. Και να παραμείνουμε στην Τουρκία, να αλλάξουμε όμως θέμα. Να πούμε για την μικρή Άγια των Αιγαίων, το αυτό κοριτσάκι το οποίο έχει διασωθεί κάτω από τα συντρίμμια που προκάλεσε ο φωνικός σεισμός στην Συρία. Φαίνεται πως έχει μεταφερθεί υπό άκρα μυστικότητα σε μια άλλη τοποθεσία, σύμφωνα φυσικά με ρεπορτάζ του BBC, ώστε να προστατευτεί από πιθανή απαγωγή και απάτη υιοθεσίας. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, την ίδια ώρα είχαμε και μια σύλληψη ενός εργολάβου του Μεσούρ Μπασκίρ, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τα κτίρια που κατέρευσαν στην επαρχία Καχραμάν Μαράς. Προσπάθησε να διαφύγει μέσω θαλάσσης από την Τουρκία, τελικά όμως συνελήφθη. Για τα κτίρια που κατέρευσαν σαν χάρτη την πύργη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσο. Πίσω στα δικά μας τώρα, η πορεία της οικονομίας, τα νέα μέτρα στήριξης στους συνταξιούχους, η ρύθμιση των χρεών, αλλά και οι πληστηριασμοί μονοπολούν την πολιτική αντιπαράθεση. Λίγες ημέρες πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώσει την ημερομηνία των εκλογών, που όπως όλα δείχνουν θα διεξαχθούν στις 9 Απριλίου. Ο Πρωθυπουργός μίλησε σε ειδική εκδήλωση για την αναβάθμιση και την επέκταση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, ενώ ο Πάνος Κουρλέτης, μιλώντας στο Άξιον 24, επανέφερε το θέμα της κυβέρνησης των ιτημένων, τονίζοντας πως θα το διερευνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι όμως που είχε διαψεύσει ο Αλέξης Τσίπρας. Με το σενάριο των εκλογών στις 9 Απριλίου να έρχεται ολοένα και πιο κοντά, το Μέγαρο Μαξίμου επιταχύνει το κυβερνητικό έργο σε όλους τους τομείς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στην παρουσίαση της τελετής για την αναβάθμιση και την επέκταση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Ένα σχέδιο που, όπως σημείωσε, αποτελεί προσωπικό του όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Είναι μια παρέμβαση η οποία πληρεί τις βασικές προϋποθέσεις τις οποίες είχαμε θέσει εξ αρχής. Πώς θα δημιουργήσουμε περισσότερο χώρο για να εκθέσουμε τα σπουδαία εκθέματα μιας από τις σημαντικότερες συλλογές παγκοσμίως, καθώς σήμερα εκθέτουμε λιγότερο του 10%
αυτών που έχουμε στις αποθήκες μας. Τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννη Στουρνάρα θα επισκεφθεί το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας, βάζοντας στο επίκεντρο τα θέματα των πληστηριασμών, των κόκκινων δανείων και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ωστόσο, μιλώντας στο Action 24, ο Πάνος Κουκλέτης δεν έκλεισε την πόρτα στο σενάριο της κυβέρνησης των ιτημένων. Αν οι συσχετισμοί είναι τέτοιοι και το επιτρέψουν, ναι, αυτό το άθροισμα με την προϋπόθεση ότι. Επαναλαμβάνω, μπορούμε προγραμματικά να τα βρούμε. Να τη συγκροτήσουμε. ΣΥΡΙΖΑ κινείται με τροχιά πρωτιάς, νίκης πρώτης δύναμης. Και αυτό θεωρώ ότι είναι καταλυτικό για να πάμε στην κυβέρνηση συνεργασίας τις πρώτες εκλογές. Εάν ομιγέννητο δεν γίνει αυτό, θεωρώ ότι αν το επιτρέπουν τα νούμερα, θα πρέπει να αποπειραθεί. Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται και τα κόμματα της ίσονος αντιπολίτευσης, με την οικονομία και τους πληστηριασμούς να βρίσκονται στο επίκεντρο των δράσεών τους. Πάμε στα τρόφιμα. 15% πράγματι, ο μέσος πληθωρισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συμπεριλαμβάνει και χώρες με χαμηλότερο κατακεφαλήν εισόδημα, είναι στο 17,5%. Επομένως, δεν ζούμε σε έναν άλλο πλανήτη. Ένα μέτρο πρέπει να πάρει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Πλήρης αναστολή των πληστηριασμών μέχρι τις εκλογές. Ένα μορατόριουμ για να μην υπάρξουν πληστηριασμοί αυτή την περίοδο. Βεβαίως τις λέμε δώσε και ΕΚΑΣ στοχευμένα σε 350.000 συνταξιούχους. Δεν τις λέμε δώσε σε 8,5 εκατομμύρια. Τα μετεκλογικά σενάρια της κάλπης της απλής αναλογικής αλλά και η οικονομία αναμένεται να αποτελέσουν τα βασικά σημεία της αντιπαράθεσης στη μακρά προεκλογική περίοδο που διανύουμε. Ανακοίνωση έβγαλε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο η Νέα Δημοκρατία για όλα όσα είπε ο Πάνος Κουρλέτης στο Action 24. Πάμε στο Γιώργο Παπακωνσταντίνου για να μας ενημερώσει. Γιώργο. Και με ένα δηλητηριώδες σχόλιο αντέδρασε η Πειραιώς στις δηλώσεις Κουρλέτη στο Action 24. Υπάρχει κάτι στο οποίο συμφωνούν στην Κουμουνδούρου και αυτό είναι η σταθερή ανάγκη τους για την καρέκλα, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία και επεκτείνοντας τα βέλη της προς τον ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζουν από την Πειραιώς ότι είναι σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε πρόγραμμα έχει, ούτε πρόταση διακυβέρνησης. Τώρα, τι είπε ο κύριος οικονόμου για το τι σηματοδοτεί η επίσκεψη Μπλίνκεν σε Ελλάδα και Τουρκία, Γιώργο? Είναι σαφές ότι σύμφωνα με την κυβέρνηση η επίσκεψη Μπλίνκεν στην Αθήνα αποτελεί ένα επιστεύγασμα της ραγδαίας αναβάθμισης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Έρχεται, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε μία περίοδο που οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο δυνατό σημείο. Από εκεί και πέρα ερωτηθείς εάν ταυτοχρόνως με την επίσκεψη Μπλίνκεν διαμορφώνεται και κάποιο είδους πρωτοβουλία από την γερμανική πλευρά, από το Βερολίνο, προκειμένου να μην εξατμιστεί αυτό το θετικό momentum που δημιουργείται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τον καταστροφικό σεισμό. Ο κύριος οικονόμου υπογράμμισε ότι για την Ελλάδα ζητούμενο είναι η διατήρηση της σταθερότητας και της ειρήνης στην περιοχή. Αναδείχθηκε με την άμεση βοήθεια προς την Τουρκία μετά τον καταστροφικό σεισμό η θέση της Ελλάδας να λειτουργήσει με βάση τους όρους καλής γειτονίας, και από εκεί και πέρα παραμένουν σταθερές οι κόκκινες γραμμές, όπως ανέφερε και ο Γιάννης Οικονόμου, δηλαδή η υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στη βάση πάντοτε του διεθνούς δικαίου. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μια σημαντική επίσκεψη, έχουμε πει πολλές φορές και αναδεικνύεται από σειρά γεγονότων. Αυτό είναι ένα από τα γεγονότα, ότι οι σχέσεις της χώρας μας με τις ΗΠΑ βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Οι ΗΠΑ είναι μια μεγάλη δύναμη, είναι σύμμαχος της χώρας και, όπως είπα και προηγουμένως, οι σχέσεις μας βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο της τελευταίας περίοδου. Αυτό αναδεικνύεται από σειρά γεγονότων. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα πάντοτε επιδιώκει την συνεννόηση, επιδιώκει συνθήκες σταθερότητας και ηρεμίας. Έχουμε αναδείξει, με αφορμή ένα τραγικό γεγονός, τα ειλικρινή και αυθεντικά συναισθήματα των Ελλήνων πολιτών προς τον τουρκικό λαό. Έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν μας χωρίζει τίποτα με τον τουρκικό λαό. Και από την άλλη, προς την τουρκική ηγεσία, έχουμε επαναλάβει πάρα πολλές φορές ότι ο τρόπος αντιμετώπισης της διαφοράς που έχουμε δεν είναι η ένταση, δεν είναι η προκλητική ρητορική, δεν είναι η διαστρέβλωση πραγματικότητας. Υπάρχουν άλλοι δρόμοι και άλλοι οδοί. Η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα και ταυτόχρονα βεβαίως είναι και ανυποχώρητη ό,τι αφορά την διεκδίκηση, την υπεράσπιση της κυριαρχίας της και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, πάντοτε στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας.
Ένα νέο πλέγμα μέτρων με επίκεντρο τους συνταξιούχους, τους αγρότες αλλά και όσους χρωστούν σε εφορία και ταμεία, ανακοίνωσε χθες το Οικονομικό Επιτελείο. Οι συνταξιούχοι που πήραν μηδενικές ή πολύ μικρές αυξήσεις θα λάβουν μια έκτακτη ενίσχυση μέχρι 300 ευρώ. Ωστόσο, μεγάλη ανάσα αποτελούν οι ρυθμίσεις οφειλών. Δίνεται δεύτερη ευκαιρία σε όσους έχασαν τους προηγούμενους μήνες τις ρυθμίσεις των 72 ή των 120 δόσεων και μπορούν να τις ενεργοποιήσουν ξανά. Ωστόσο, θα υπάρξει και νέα ρύθμιση με έως 72 δόσεις για τους συνεπείς φορολογούμενους. Η εξαγγελία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για δεύτερη ευκαιρία σε όσους χρωστούν σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία και στήριξη όσων ήταν συνεπείς μέχρι το ξέσπασμα της ενεργειακής κρίσης εξειδίκευσε το Οικονομικό Επιτελείο παρουσιάζοντας το νέο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η καλή πορεία της οικονομίας. Το ακόμα καλύτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2022 και η εφετινή εκτέλεση του προϋπολογισμού μας δίνουν με ασφάλεια τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο ύψους περίπου 800 εκατομμυρίων ευρώ για 7 νέες σημαντικές παρεμβάσεις. Όσοι έχασαν τη ρύθμιση οφειλών είτε των 72 είτε των 120 δόσεων μέχρι την 1η Φεβρουαρίου θα μπορούν να την επαναφέρουν μέχρι τις 31 Ιουλίου με αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες και την καταβολή 2 δόσεων από τις οφειλόμενες. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προχωρήσουν σε ρύθμιση άλλων οφειλών που τυχόν υπάρχουν μέχρι το τέλος Αυγούστου σε 24 ή 48 δόσεις. Δεν υπάρχει κανένας που να μην θέλει να δίνει περισσότερα. Αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ποια είναι η πραγματικότητα. Πολιτικοί αηβασίλειδες δεν θα γίνουμε ποτέ. Υπάρχουν άλλοι που μπορεί να το κάνουν καλύτερα από εμάς. Για όσους ήταν συνεπείς αλλά δημιούργησαν χρέη την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, η κυβέρνηση φέρνει νέα ρύθμιση οφειλών. Όσοι έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές μετά την 1η Νοεμβρίου 2021 μπορούν να τις ρυθμίσουν σε 36 ή 72 έντοκες δόσεις με ελάχιστη δόση στα 30 ευρώ. Σε αυτή τη ρύθμιση μπορούν να μπουν και ρυθμισμένες οφειλές που αφορούν στην περίοδο Νοεμβρίου 2021-Φεβρουαρίου 2023. Για τους συνεπείς που έχασαν τη ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων για οφειλές μετά τον Νοέμβριο του 2021 μπορούν να τις βάλουν σε νέα αρρύθμιση έως 72 δόσεις. Η υποχρέωσή τους είναι τυχόν αρρύθμισης οφειλές να τακτοποιηθούν σε 24 ή 48 δόσεις. Με τις σημερινές ανακοινώσεις έχουμε, κατά την εκτίμησή μου, ελάχιστη παρέμβαση στην κουλτούρα πληρωμών. Θα έλεγα αντιθέτως πως η παρέμβαση από μια οπτική γωνία μπορεί να κρίνεται και θετική, δεδομένου ότι για πρώτη φορά λαμβάνουμε ειδική πρόνοια για τους συνεπείς φορολογούμενους. Στο πλαίσιο των 7 μέτρων που εξειδικεύτηκαν σήμερα, συμπεριλαμβάνονται η επιστροφή για δεύτερη χρονιά του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο για τους αγρότες και η παράταση μέχρι το τέλος του έτους στο 13% ΦΠΑ για τον τουρισμό, τα θεάματα, την εστίαση και τα γυμναστήρια. Νηστίσιμα προϊόντα, κατεψυγμένα θαλασσινά και χαλβά στο καλάθι της Αρακοστής, που ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα από τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης, μάλιστα, τόνισε ότι πλέον οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ θα πρέπει να δείχνουν με μεγάλα γράμματα στα ταμπελάκια την τιμή αναμονάδα. Σύνδεση με τη Θεοδώρα Ζαγανάκου για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Θεοδώρα. Ιωάννα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, βλέπει σταδιακή αποκλιμάκωση στις τιμές των τροφίμων το επόμενο διάστημα, παρά το γεγονός ότι η Ελστάτ, τα στοιχεία δηλαδή της Ελστάτ, έδειξαν ότι η οριακή μείωση του πληθωρισμού δεν επηρέασε τις τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, οι οποίες αυξήθηκαν αρκετά, όπως είναι τα γαλακτοκομικά, το κρέας, το ψωμί και το ελαιόλαδο. Να πούμε ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης να αναχαιτήσει το κύμα της ακρίβειας συνεχίζεται, καθώς στο καλάθι του νοικοκυριού προστίθενται 9 ακόμη προϊόντα, δηλαδή από 51 γίνονται πλέον 60. Τώρα, όσον αφορά στο Σαρακοστιανό καλάθι, ανακοινώθηκαν και τα προϊόντα που προστίθενται σε αυτό και θα ισχύσουν όλη τη διάρκεια της Σαρακοστής. Και δούμε. Είναι ο χαλβάς, οι νηστίσιμες σαλάτες και τα θαλασσινά, τουλάχιστον 2 είδη. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα. Ας παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τις ανακοινώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης. Προσθέτουμε για τη Σαρακοστή χαλβά, νηστίσιμες σαλάτες, αυτές που λέμε αλυφές, και κατεψυγμένα θαλασσινά με 2 τουλάχιστον είδη σε κάθε αλυσίδα. Έτσι ώστε να προσφέρουμε στους καταναλωτές τα βασικά εκείνα αγαθά που συναπαρτίζουν το παραδοσιακό τραπέζι της Σαρακοστής
και να εφαρμόσουμε πάνω σε αυτό τον μηχανισμό ελέγχου των τιμών που ονομάζεται καλάθι του νοικοκυριού και σήμερα ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δουλεύει με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια είδηση εξαιρετικά δυσάρεστη της τελευταίας στιγμής. 13χρονη κατήγγειλε ότι την βίασαν τρεις ανήλικοι. Η Αλεξάνδρα Θανασίου είναι μαζί μας για να μας πει λεπτομέρειες. Αλεξάνδρα. Λοιπόν, Ιωάννα, πριν από λίγη ώρα είχαμε τρεις συλλήψεις τριών ανηλίκων μαθητών ηλικίου ηλικίας 16 και 17 ετών για τον βιασμό μιας 13χρονης μαθήτριας. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η 13χρονη κατήγγειλε πως ο ένας από αυτούς τον οποίο γνώρισε την οδήγησε σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Βιωτία και εκεί αφού τη βίασε αυτό, στη συνέχεια την βιάσανε και τα άλλα δύο παιδιά τα οποία βρίσκονταν εκεί χωρίς η ίδια να το γνωρίζει. Αμέσως το είπε στους γονείς της, οι οποίοι πήγαν στο αστυνομικό τμήμα. Η αστυνομία λοιπόν προχώρησε στις τρεις συλλήψεις. Περιμένουμε αυτή τη στιγμή την ιατροδικαστική έκθεση, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Λιβαδιάς. Απίστευτο. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα. Ραγδαίες όμως είναι οι εξελίξεις και στην υπόθεση βιασμού της 12χρονης στον Κολωνό, με τις 5 νέες συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ενός γιατρού δερματολόγου, γνωστού δερματολόγου. Μάλιστα, ο 65χρονος έκλεινε ραντεβού με το ανήλικο κορίτσι στο γραφείο του, το οποίο φαίνεται να είχε βιάσει περισσότερες από μία φορές. Οι συλληφθέντες θα απολογηθούν αύριο στον ανακριτή. Αυτός είναι ο 65χρονος γιατρός δερματολόγος, ο ένας εκ των 5 συλληφθέντων για την υπόθεση του βιασμού της 12χρονης στον Κολωνό. Τέτοιου είδους άνθρωποι δεν συσχετίζεται με το τι επάγγελμα κάνουν, μπορεί να προέρχονται από οποιοδήποτε κοινωνικό στρώμα. Εγώ το έχω πει από την πρώτη στιγμή, εγώ θεωρώ ότι πίσω από αυτή την ιστορία υπάρχει ένα ολόκληρο κύκλωμα. Ξέρω ότι όταν στην κατάσταση τελευταία που έδωσε μικρή αναγνώρισε κάποια άτομα και μάθαμε σήμερα, είδα και ένα δελτίο τύπου της αστυνομίας, ότι συνελήφθησαν 5 άτομα που κατηγορούνται ότι προέβησαν σε γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη. Ο 65χρονος φέρεται να είχε προσεγγίσει την ανήλικη μέσω εφαρμογής και σύμφωνα με πληροφορίες είχε βιάσει παραπάνω από μία φορά την ανήλικη, ακόμα και μέσα στο ιατρείο που διατηρεί στην περιοχή του Κολωνού, πολύ κοντά στο σούπερ μάρκετ του 52χρονου που βίαζε και εξέδιδε τη 12χρονη. Να ξεπέσει, να κάνει έτσι, δεν μπορώ να το πιστέψω. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Δεν είχατε ακούσει κάτι, δεν είχατε δει τίποτα? Όχι, όχι, τίποτα. Μετά τη σύλληψη του δερματολόγου έξω από το ιατρείο του κολλήθηκε μια λυτή ανακοίνωση που λέει ότι το ιατρείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 20 Δευτέρου. Μαζί με τον δερματολόγο συνελήφθησαν και δύο ακόμη Έλληνες 49 και 44 ετών, αλλά και δύο Πακιστανοί ηλικίας 50 και 23 ετών. Εγώ το είδα από χρόνια, είναι καλό, μια χαρά. Είναι πολύ καλό παιδί. Αυτό το πράγμα δεν το είχα ούτε στη γειτονιά ούτε τίποτα άλλο έχουμε από αυτό το κύριο. Ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων πακιστανικής καταγωγής φέρεται να είναι ιδιοκτήτης καταστήματος, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 50 μέτρων από το ιατρείο του 65χρονου γιατρού. Προφανώς τους έχει αναγνωρίσει όλους για να συλληφθούν. Φανταζόμαι ότι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αυτοί. Όταν απολογηθούν θα πάρουμε αντίγραφα της δικογραφίας, να δούμε τι είπαν, τι απολογήθηκαν. Οι συλλήψεις έγιναν στον Κολωνό, στα Σπάτα και τον Πειραιά, με τους 5 να κατηγορούνται για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη, έναντι αμοιβής και κατ' εξακολούθηση. Εχθές οδηγήθηκαν στην εισαγγελία και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή. Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Θεσσαλονίκης η δίκη των 12 κατηγορουμένων για το άγριο οπαδικό επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 19χρονος Άλκης Καμπανός και να τραυματιστούν οι δύο φίλοι του. Σήμερα καταθέτει ένας αυτόπτης μάρτυρας της μοιραίας νύχτας. Ακούγαμε βογγητά, φωνές και σοκαριστήκαμε, είπε μεταξύ άλλων. Σύνδεση με τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και την Ανδρονίκη Ζαφυρίου για να μας τα πει όλα αναλυτικά. Ανδρονίκη. Πριν από λίγο, Ιωάννα, τελείωσε την κατάθεσή του ο αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στο σημείο και συγκεκριμένα ήταν συνοδικός σε αυτοκίνητο που βρισκόταν πίσω από τα αυτοκίνητα των 12 κατηγορουμένων. Όπως λοιπόν μας είπε, είδε τα άτομα αυτά να βγαίνουν σχεδόν ταυτόχρονα από τα δύο μπροστινά του αυτοκίνητα. Έτρεξαν, έβγαλαν κάποια πράγματα από το πόρτ παγκάζ του αυτοκινήτου, έφυγαν προς το σημείο, δίχως όμως να μπορούν οι ίδιοι να δουν τι συμβαίνει στο συγκεκριμένο σημείο της δολοφονίας και να επιστρέφουν τρέχοντας πίσω. Αυτό που κατάφεραν να ακούσουν ήταν βογγητά, φωνές και βρισιές
κατά των δύο ομάδων του ΠΑΟΚ και του Άρη. Άμεσα καταλάβαμε, όπως δήλωσε την κατάθεσή του, ότι πρόκειται για ένα οπαδικό επεισόδιο, δίχως όμως να μπορέσουν να δουν τίποτα περισσότερο παρά μόνο αυτές τις σκηνές που έτρεχαν οι 12 κατηγορούμενοι. Να πούμε λοιπόν ότι πέρα από αυτό, την επόμενη μέρα το πρωί, όπως είπε ο μάρτυρας στην κατάθεσή του, βλέποντας τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και στα μέσα ενημέρωσης, είδε και το δικό τους αυτοκίνητο να προβάλλεται στην τηλεόραση και γι' αυτό το λόγο άμεσα από μόνοι τους, χωρίς καμία παρότρινση, πήγαν στην αστυνομία με σκοπό να καταθέσουν για αυτό που είδαν εκείνο το βράδυ, Ιωάννα. Ανδρονίκη, σε ευχαριστώ πολύ. Βροχή από ερωτήσεις δέχθηκε από τον Αλέξη Κούγια ο εν διαστάσει σύζυγος της Ρούλας Πισπυρίγκου, Μάνος Δασκαλάκης, κατά τη δεύτερη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας για το θάνατο της μικρής Τζορτζίνας. Ο ίδιος κατέθεσε πως το κίνητρο για τον θάνατο και των τριών παιδιών ήταν η διεκδίκηση και στη συνέχεια εκδίκηση. Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης του Μάνου Δασκαλάκη, η Ρούλα Πισπυρίγκου παρακολουθούσε τη διαδικασία σιωπηρή. Ο Μάνος Δασκαλάκης, μαυροφορεμένος, μπαίνει μέσα στη δικαστική αίθουσα για να συνεχίσει για δεύτερη μέρα την κατάθεσή του. Μόλις τον αντικρίζει ο συνήγορος υπεράσπισης της Ρούλας Πισπυρίγκου, Αλέξης Κούγιας, δηλώνει στις κάμερες. Και επειδή όλοι μιλούν για μια αποδειγματική μητέρα, δεν σκοτώνεις τα παιδιά σου για ένα κλαρινό γάμπρο. Στη γεωλεξία σου το λέω ευθέως. Δηλαδή, αν αυτό είναι η ζωή, τότε να καταργήσουμε και τους κανόνες της ζωής. Ο κύριος Κούγιας εξέτασε το μάρτυρα και με τις ερωτήσεις του προσπάθησε να αποδομήσει το κίνητρο που αποδίδεται στο κατηγορητήριο. Ότι δηλαδή η ίδια η κατηγορουμένη σκότωσε τα παιδιά της προκειμένου να κρατήσει κοντά της το Μάνο Δασκαλάκη. Βροχή ερωτήσεων δέχθηκε από τον Αλέξη Κούγια, ο ενδιαστάσεις σύζυγος της κατηγορουμένης. Η απόπειρα είναι για διεκδίκηση και η συνέχεια για εκδίκηση, είπε μεταξύ άλλων στη δικαστική αίθουσα ο Μάνος Δασκαλάκης, ερωτώμενος για το λόγο που η Ρούλα Πισπυρίγκου αποπειράθηκε να σκοτώσει τη Τζορτζίνα στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο τον Απρίλιο του 2021. Ποια κατηγορία υποστηρίζετε? Αυτή που της έχει προσάψει η πολιτεία. Πώς και πότε έγινε η απόπειρα ανθρωποκτονίας? Στις 11 Απριλίου του 2021, στο Καραμανδάνιο. Τι ώρα? Δεν μπορώ να την προσδιορίσω ακριβώς. Με ποιον τρόπο? Ό,τι λέει το βούλευμα, με κεταμίνη, αν δεν κάνω λάθος. Δεν μπορώ να γνωρίζω πώς την έκανε από τη στιγμή που το προσάπτει η πολιτεία. Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης του Μάνου Δασκαλάκη, η κατηγορούμενη Ρούλα Πισπυρίγκου παρακολουθεί σιωπηρή τη διαδικασία, με τον συνήγορό της να θέτει ερωτήσεις επί ώρες στον ενδιαστάσει σύζυγό της. Ρωτήσατε τους γιατρούς πώς σκότωσε η κατηγορουμένη, έδωσε και πότε την κεταμίνη? Δεν είχα καμία δουλειά να ρωτήσω. Είμαι μάρτυρας της υπόθεσης. Έχουν καταθέσει γιατροί. Άρα όποιος κατηγορείται από την πολιτεία για εσάς είναι ένοχος? Πάντως δεν ξυπνάει κάποιος να κατηγορήσει κάποιον. Ποιο είναι το κίνητρο για τους τρεις θανάτους? Διεκδίκηση και στη συνέχεια εκδίκηση. Αυτή η ιστορία είναι πραγματικά το μεγαλύτερο δικαστικό φιάσκο που έχει τύχει ποτέ να αντιμετωπίσει άνθρωπος και ειδικά ένας δικηγόρος που δυστυχώς έχει μια εμπειρία. Οτιδήποτε χρήζει σχολιασμού θα σας το πούμε μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του κυρίου Δασκαλάκη. Ο συνήγορος υπεράσπισης διάβασε μέσα στη δικαστική αίθουσα και τα ερωτικά μηνύματα που είχε ανταλλάξει το πρώην ζευγάρι όταν ήταν ακόμα μαζί. Συνεχίζεται με την κατάθεση του πραγματογνώμονα η δίκη για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Η Γεωργία Κακή βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας ενημερώσει. Γεωργία. Ακριβώς, Ιωάννα, συνεχίζεται η δίκη για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι με καταθέσεις εμπειρογνωμόνων. Για δεύτερη ημέρα καταθέτει ο πραγματογνώμονας Δημήτρης Λιώτσιος, τον οποίο είχε ορίσει η εισαγγελία. Στο πόρισμά του σημειώνονται παραλήψεις τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση της φωνικής πυρκαγιάς. Ο κύριος Λιώτσιος έχει κατηγορήσει δημόσια στο παρελθόν, ανώτατο του αξιωματικού της πυροσβεστικής, ότι τον απείλησαν να μην δημοσιεύσει το πόρισμα που συνέταξε. Τώρα, η κατάθεσή του άρχισε σήμερα να ξεκινήσει, γιατί οι συνήγοροι υπεράσπισης διατύπωσαν την ένσταση ότι στην πρώτη του κατάθεση, την προηγούμενη Τρίτη δηλαδή, ο πραγματογνώμονας διάβαζε από τις σημειώσεις του. Αυτό σύμφωνα με τους συνηγόρους του δεν προβλέπεται στον κώδικα ποινικής δικονομίας και ζήτησαν να μην ληφθεί υπόψη η κατάθεση που έδωσε πριν δύο μέρες, αλλά να απαντά μόνο σε ερωτήσεις. Υπήρξε μεγάλη ένταση και αντιπαράθεση τόσο μεταξύ των συνηγόρων υπεράσπισης και υποστήριξης της κατηγορίας, όσο και αντιδράσεις από το ακροατήριο, από τους πυρόπληκτους ανθρώπους και τους συγγενείς θυμάτων που αντέδρασαν έντονα με φωνές και διαμαρτυρίες. Στη συνέχεια το δικαστήριο διέκοψε για να συνεδριάσει και τελικά επανήλθε με την απόφαση να ληφθεί υπόψη η κατάθεση του Δημήτρη Λιώτσιου και ότι θα καταθέτει και ως μάρτυρας και ως πραγματογνώμονας, αλλά μόνο συμβουλευόμενος στις σημειώσεις του και όχι διαβάζοντάς τις. Μέχρι στιγμής είχε αναφερθεί στην εντολή εναέρειας επιτήρησης που έπρεπε να έχει εκδοθεί από το ΕΣΚΕ στις 8 το πρωί και τελικά δόθηκε στις 10. Αυτές οι δύο ώρες ήταν πολύ κρίσιμες, όπως είπε, για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, καθώς κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι θα είχε κατασβεστεί, αλλά είναι πολύ πιθανό να μην ήταν τόσο μεγάλη και καταστροφική. Η κατάθεση του πραγματογνώμονα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, Ιωάννα. Γεωργία, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
Περνάμε τώρα στην υπόθεση του Qatar Gate. Ενώπιον του Προδικαστικού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες θα οδηγηθεί εντός της ημέρας η Εύα Καϊλή, ο Μάρκ Ταραμπέλα και ο Αντώνιο Παντσέρη. Το συμβούλιο, στο οποίο θα βρεθεί για τρίτη φορά η Εύα Καϊλή, θα αποφασίσει αν θα αφαιθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους ή θα παραμείνει προφυλακισμένη. Η Εύη Απολωνάτου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα, Εύη. Οι Βέλγοι δικαστές θα εξετάσουν λοιπόν το αίτημα αποφυλάκησης της κυρίας Καϊλή, το τρίτο κατά σειρά αίτημα αποφυλάκησης. Να πούμε ότι στο πλευρό της αναμένεται να έχει τον νέο της δικηγόρο, τον κύριο Σβέν Μαρί, και τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο, ο οποίος έχει ταξιδέψει στις Βρυξέλλες. Επίσης, να σας πω ότι 10 ευρωβουλευτές των Σοσιαλδημοκρατών βρίσκονται στο πλευρό της και έχουν στείλει επιστολή στην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καταγγέλνουν τις συνθήκες κράτησής της. Παράλληλα, σήμερα μπροστά στους Βέλγους δικαστές θα εμφανιστούν και ο φερόμενος ως εγκέφαλος του Qatar Gate, ο Αντώνιο Παντσέρη, αλλά και ο Μάρκ Ταραμπέλα, ο οποίος συνελήφθη στις 10 Φεβρουαρίου. Εύη, σε ευχαριστώ πολύ. Ρεκόρ για το 2023 στο άλμα εις μήκος έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέταξε στα 8 μέτρα και 41 εκατοστά στο meeting του Λιεβιέν, λίγες ώρες αφού είχε μάθει ότι του ακυρώθηκε το προηγούμενο ρεκόρ στα 8.40 λόγω ακατάλληλων παπουτσιών. Ο Μίλτος Τεντόγλου απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι ο κορυφαίος άλτης της εποχής μας και έδωσε μια τρομερή απάντηση με ένα απίστευτο ρεκόρ. Μια απάντηση σε αυτούς που βρέθηκαν να του ακυρώσουν άλμα λόγω χρώματος παπουτσιών. Ο Ολυμπιονίκης μας στο άλμα εις μήκος πέταξε στα 8 μέτρα και 41 εκατοστά στο meeting στο Λιεβέν για τον κλειστό στίβο και έτσι έκανε μια κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2023. Και όλα αυτά λίγες ώρες αφότου του ακύρωσαν το προηγούμενο ρεκόρ στα 8 μέτρα και 40 εκατοστά λόγω μη εγκεκριμένων παπουτσιών που φόρεσε στο meeting του Τορούν. Ο Μίλτος Τεντόγλου είχε δείξει την οργή του για εκείνη την απόφαση, όμως παράλληλα είχε προαναγγείλει αυτό που θα ακολουθήσει. Ακύρωσαν το άλμα μου στα 8.40 γιατί φόραγα παπούτσια με καρφί στην πρώτη φωτογραφία, ενώ τα άλλα δύο καρφιά είναι εντάξει για το άλμα εις μήκος. Παρεπιπτόντως, στις δύο φωτογραφίες είναι τα ίδια καρφιά στα παπούτσια, απλά άλλο χρώμα. Είδατε τα καρφιά στα ρεκόρ των περασμένων ετών? Είχαν λέιζερ στη βαλβιδά. Νομίζω πως πρέπει να έχετε άτομα στην ομάδα σας που έχουν εμπειρία στο άθλημα. Εγώ είμαι εκείνος που κάνει το άλμα. Θέλω να φοράω ό,τι είναι άνετο και ασφαλές. Δεν με νοιάζει ένα άλμα στα 8.40. Μπορώ να το κάνω όποτε θέλω. Είναι απλά άδικο. Νιώθω αειδιασμένος. Και το αστείο της υπόθεσης είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα φορέσω το ίδιο καρφί στο παπούτσι, απλά σε άλλο χρώμα, απλά για να εγκριθεί. Και προφανώς είναι εντάξει να χάσει το doping test, αλλά όχι να φορέσεις αυτό το παπούτσι. Οι αντιδράσεις στα social media από τον κόσμο ήταν και αυτές που του έδωσαν όθηση και ο Μίλτος μετά από ένα μεγάλο ρεκόρ δεν ξέχασε την υποστήριξη των Ελλήνων. Έλληνες, είστε οι μεγαλύτερες παικτούρες σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη και τα epic σχόλια. Το ελληνικό Twitter χορεύει από το βράδυ της Τετάρτης σε ρυθμούς Τεντόγλου με το όνομα του αθλητή να είναι πρώτο hashtag με πάνω από 5.200 αναφορές και τους Twitteράδες να αποθεώνουν τον Έλληνα πρωταθλητή με κάθε τρόπο και με απίστευτα τρολαρίσματα που αφορούν τα παπούτσια του και όχι μόνο. Το σίγουρο είναι ότι ο Τεντόγλου μοιάζει ασταμάτητος και το διασκεδάζει. Τσικνοπέμπτη σήμερα και όλοι ετοιμάζονται να το τσικνήσουνε. Από το πρωί πήραν φωτιά οι ψισταριές. Πάμε μέχρι τον Πειραιά να πάρουμε μια γεύση. Εκεί θα συναντήσουμε την Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Αλεξάνδρα, αν και από ό,τι βλέπω έχουν αρχίσει να το τσικνίζουν από πολύ νωρίς το πρωί. Καλησπέρα Ιωάννα. Βρισκόμαστε στην πλατεία Κοραή στο Πειραιά. Εδώ από πολύ νωρίς έχει ξεκινήσει το γλέντι. Οι οικογένειες έχουν έρθει να απολαύσουν το κέρασμα και να πιούν το κρασί τους. Καθώς το γλέντι, όπως βλέπετε, συνοδεύεται από ζωντανή ορχήστρα. Λίγο πριν τις απόκριες, ο κόσμος έχει μπει ήδη σε γιορτινό κλίμα και όπως βλέπετε, χορεύει, διασκεδάζει, μουσική, μυρωδιές, σύμμαχος και ο καλός καιρός. Επίσης, είχαμε πριν λίγο παραδοσιακό έθιμο γαϊτανάκι για τα μικρά παιδιά και όπως μπορούμε να πούμε, Ιωάννα, πολλά παιδιά αλλά και μεγάλοι έχουν έρθει ντυμένοι με αποκριάτικες στολές, καθώς βρισκόμαστε μία ανάσα πριν το Σαββατοκύριακο των αποκριών. Τι ωραίες εικόνες μας μεταφέρεις, Αλεξάνδρα, πραγματικά. Ο κόσμος να χαρεί τη σημερινή ημέρα. Είναι πραγματικά σύμμαχος και ο καλός καιρός. Να γλεντήσει, να φάει, να πιει με μέτρο βέβαια και να περάσει όμορφα. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις ωραίες εικόνες από τον Πειραιά.
Εκτός συνόρων τώρα, εφάνταστους τρόπους διάλεξαν οι στάρ του Hollywood για να γιορτάσουν την ημέρα των ερωτευμένων. Την ίδια ώρα, η Σακίρα συνεχίζει να πετάει καρφιά στον Πικέ. Σε κλάματα ξέσπασε η Ντρου Μπάριμορ, ενώ μιλούσε με την Πάμελα Άντερσον. Είναι αφοσιωμένοι ο ένας τον άλλον και δεν το κρύβουν. Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ γιόρτασαν για πρώτη φορά την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ως παντρεμένο ζευγάρι, κάνοντας το ίδιο τατουάζ. Στις φωτογραφίες που κοινοποίησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται το νέο τατουάζ, το οποίο έχει ως σύμβολο το άπειρο και ένα βέλος με τα αρχικά των ονομάτων τους. Η Λόπεζ μοιράστηκε επίσης μια σειρά από στιγμιότυπα με τον σύζυγό της, όπου οι δυο τους δείχνουν πόσο ερωτευμένοι είναι. Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου και με τον πιο επίσημο τρόπο, η Έμιλι Ραϊτακόφσκι γνωστοποίησε τη σχέση της με τον Έρικ Αντρέ. Η Ντρου Μπάριμορ ξεσπά on camera σε δάκρυα στην ίδια της την εκπομπή και ενώ είχε καλεσμένη την Πάμελα Άντερσον. Η δημοφιλής τοπιός δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή της όταν ζήτησε από την Πάμελα Άντερσον συμβουλές για την ανατροφή και την προστασία των παιδιών της. Η Πάμελα Άντερσον συμβούλεψε την Μπάριμορ να είναι προσεκτική με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρηγορώντας την οικοδέσποινα του talk show. Μπορεί ο Μπράντλεϊ Κούπερ να θεωρείται ένας από τους πιο ωραίους και περιζήτητους άντρες της showbiz, η αλήθεια όμως είναι ότι η αδυναμία του είναι μία. Και αυτή δεν είναι άλλη από την πολύ αγαπημένη του μητέρα, Gloria Cabano. Αυτή τη φορά ο διάσημος τοπιός και η μητέρα του γύρισαν ένα ξεκαρδιστικό βίντεο για τις ανάγκες διαφήμισης. Οι δυο τους έπρεπε αρχικά να ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο σενάριο, αλλά η Gloria Cabano φαίνεται πως είχε διαφορετική άποψη, αυτοσχεδιάζοντας διαρκώς. Το διαφημιστικό τελειώνει με το δίδυμο να αγκαλιάζεται καθώς φεύγει από το πλατό. You did so well. Η Κολομβιανή στάρ επανήλθε με νέο καρφί στον πρώην της Gerard Piqué, αυτή τη φορά μέσα από την κουζίνα του σπιτιού της. Σε κλιπ που δημοσίευσε μέσω Instagram, η Σακίρα εμφανίζεται να σφουγγαρίζει το πάτωμα και παράλληλα να τραγουδά στίχους ολονόημα. Το συγκεκριμένο κομμάτι που έχει γίνει viral στο TikTok αναφέρεται σε μια γυναίκα που ζητά εκδίκηση από τον πρώην της. Την ίδια ώρα, δικηγόρος αποκαλύπτει πως το πρώην ζευγάρι κατάφερε να παραμερίσει τις διαφορές του και να συμφωνήσει σε έναν διακανονισμό που δίνει προτεραιότητα στην ευημερία των παιδιών τους, ενώ η Σακίρα με τον Πικέ δεν θα έχουν ποτέ ξανά καλές σχέσεις. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθούν οι αθλητικές μας ειδήσεις με τον Σταύρο Κουράκο. Περισσότερα και αναλυτικότερα τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 με τον Βασίλη Τσεκούρα. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.